Τι υπέροχο Άγιο έχουμε σήμερα που γιορτάζει, μωρέ. Ο Άγιος Ελευθέριος. Άγιος, σπουδαίος, γλυκός και τρυφερός Άγιος. Φτάνει να πούμε ότι ο Άγιος αυτός χειροτονήθηκε διάκονος μόλις 15 χρονών και πρεσβύτερος 18 χρονών. Γιατί όμως? Γιατί είχε πολύ πνευματική ζωή και σοφία μεγάλη. Και όταν πήγε στη Ρώμη να προσκυνήσει μαζί με τη μαμά του την Ανθία που γιορτάζει σήμερα, και αυτή, γιατί μαζί μαρτύρησαν, τον είδε εκεί ο επίσκοπος και είπε: αυτόν θέλω να τον κάνω διάκονό μου. Από τώρα, γιατί έχει σοφία μέσα του και πνευματική ζωή μεγάλη. Και στη συνέχεια έγινε επίσκοπος Ιλυρικού στη σημερινή περιοχή της Αλβανίας. Ο Άγιος Ελευθέριος λοιπόν, και εδώ έχουμε ένα εκκλησάκι μικρούτσικο, μπαίνοντας όταν στρίβουμε για τη Σαρακίνα και ήρθαμε εδώ να κάνουμε την ακολουθία. Πόσο χαίρομαι όταν κάνω κάτι για αυτόν τον Άγιο, γιατί αυτός ο Άγιος λέει είναι προστάτης των εγγύων γυναικών, για να τις ελευθερώσει με ευλογία, να τις ελευθερώσει άνετα από τις εγκυμοσύνες και από τα παιδιά που έχουν στην κοιλιά τους. Και επειδή σήμερα ακούμε να περνάνε δύσκολα και πολλές εγγύες γυναίκες με όλες αυτές τις αρρώστιες που μας βρήκαν, γι' αυτό ας κάνουμε λοιπόν προσευχούλα. Σε εσάς όλες τις υποψήφιες μανούλες σας στέλνω την αγάπη μου, τις προσευχές μου στον Άγιο Ελευθέριο, να είναι όλα όμορφα. Και εσείς που παλεύετε μαζί με την εγκυμοσύνη σας στα νοσοκομεία, ακόμα περισσότερο στέλνω και την αγάπη μου και την προσευχή μου και την έννοια μου. Τούτος εδώ ο Άγιος Ελευθέριος να είναι κοντά σας, να σας προστατεύει, να σας αγαπάει, να σας ευλογάει και σύντομα το μωράκι σας να το έχετε γερό στην αγκαλιά σας και να είστε κι εσείς γερές, να το μεγαλώσετε μαζί με τον μπαμπάκα του, τον μπαμπάκα κάθε του μωρού. Μανούλα και μπαμπάς λοιπόν, να περιμένουμε το καλό τα μωράκια τους και να τα ελευθερώσει όμορφα ο Άγιος Ελευθέριος. Άντε χρόνια πολλά, χρόνια πολλά όποιος γιορτάζει σήμερα.